Βρισκόμαστε στο κλειστό γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης, όπου η ομάδα του Πανιωνίου πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη της επίσημη προπόνηση για τη νέα χρονιά. Μαζί μας είναι ο νέος προπονητής του Πανιωνίου, ο κύριος Καλαφατάκης. Coach, καλησπέρα καταρχάς και καλή σεζόν. Ευχαριστώ, να είστε καλά, καλησπέρα. Σήμερα είναι η επίσημη πρώτη προπόνηση της ομάδας. Τι να περιμένουμε από τον Πανιώνιο, ποιοι είναι οι στόχοι της νέας χρονιάς, τι να περιμένουμε να δούμε από την ομάδα? Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα δεν ξεκίνησε στο παραπέντε, ξεκίνησε στο και τέταρτο. Έχουμε εμείς και οι Άκοι μας ομάδες, οι οποίες ξεκίνησαμε τελευταία το να δημιουργήσουμε ένα ρόστερ. Είναι μια καινούργια κατάσταση στην ομάδα, με ένα μεταβατικό στάδιο, μια καινούργια διοικητική, έτσι, ένα καινούργιο διοικητικό σχήμα, μια καινούργια περίοδος για τον Πανιώνιο. Είναι ακόμα κάποια πράγματα σε εκκρεμότητα. Εμείς όμως προσπαθούμε, έστω και ταχύριθμα, έστω και την τελευταία στιγμή, να χτίσουμε, να δημιουργήσουμε ένα σύνολο αντάξιο της ιστορίας του Πανιωνίου, με τις υπάρχουσες λύσεις, που η αγορά πλέον αυτή την εποχή είναι πολύ φτωχή. Προσπαθούμε να φτιάξουμε μια ομάδα, να δουλέψουμε όσο περισσότερο, να προλάβουμε το χρόνο και όσο να περνάνε οι μέρες, μέσα από τα παιχνίδια, μέσα από τα φιλικά, μέσα από την κανονική περίοδο, να γινόμαστε καλύτεροι και να κάνουμε ταμείο στο τέλος, να μπορέσουμε μια χρονιά μεταβατική, να δώσουμε το καλύτερό μας σε αυτό, ώστε η ομάδα να μπει πάλι στη σειρά που είχε μπει τα τελευταία 11 χρόνια που ήταν ο κύριος Λιανός. Ουσιαστικά θα πρέπει να χτιστεί η ομάδα από την αρχή την φετινή χρονιά. Πιστεύετε ότι αυτό το στοίχημα θα κερδιθεί για εσάς και για τον Πανιώνιο γενικά? Εντάξει, αυτό, γι' αυτό προσπαθούμε, αυτό θέλουμε να κάνουμε. Ουσιαστικά δεν έχουμε συμβόλαια από πέρσι, μόνο κάποιους νεαρούς παίχτες. Θα στηριχτούμε στα νέα παιδιά του Πανιωνίου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται τρομερή δουλειά κάτω στις υποδομές. Παίρνουν πανελλήνια πρωταθλήματα, οι παίδες, οι όλα αυτά. Είναι μια ευκαιρία. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στα νέα παιδιά. Έχω την εμπειρία αυτή, το έχω ξανακάνει αρκετές φορές. Να δώσουμε κίνητρο στα νέα παιδιά, να δώσουμε κίνητρο στην πόλη μας. Να μην πηγαίνει στράφη η δουλειά των ανθρώπων αυτών κάτω. Και κάποια στιγμή τα παιδιά αυτά να είναι κράχτες για τους υπόλοιπους. Έχει πόσα παιδιά η Ακαδημία κάτω. Κάποια στιγμή να γίνουν καινούργιοι φίλοι, καινούργιοι παίχτες, καινούργιοι παράγοντες. Είναι ένα στοίχημα αυτό, με τη βοήθεια κάποιων πιο έμπειρων παιδιών, με κάποιων νέων Αμερικάνων, σε ένα συγκεκριμένο budget μικρό, αλλά να μπορέσουμε να ορθοποδήσουμε. Ποιο είναι το πρώτο πράγμα που θα πείτε στα παιδιά από την έναρξη της νέας σεζόν? Τίποτα, υπομονή, δουλειά, πειθαρχία, σεβασμό στη φανέλα που φοράνε, στον κόσμο, να παλέψουμε, να ματώσουμε και να κάθε μέρα που περνάει γινόμαστε καλύτεροι. Μια ευχή για την χρονιά που ξεκινάει. Να είναι το πρωτάθλημα καλύτερο το προηγούμενο, γιατί κάθε χρόνο αυτό λέμε και γίνεται χειρότερο. Πιο ανταγωνιστικό, χωρίς βία, καλά παιχνίδια, ο κόσμος να έρθει στα γήπεδα και να το ευχαριστούμε. Ευχόμαστε καλή σεζόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εσείς να είστε καλά, το επιθυμείτε. Ευχαριστούμε. Το γυμναστήριο της Νέας Σμύρνης για το nstv.gr, Ανδρέας Λεκάκης.